σε μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική ενημέρωση πρώτων βοηθειών, συμμετείχε σήμερα το ΕΕΚ Ορεστιάδα σε συνεργασία με το ΕΝΕΓΙΛ Ορεστιάδα, σε τι αφορούσε το θέμα. Δύο φοιτητές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης από την Ορεστιάδα δημιουργούν και προτείνουν ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Ποιο είναι το αντικείμενο του προγράμματος και πού θα το παρουσιάσουν. Σήμερα συμπληρώνονται 28 χρόνια από την ημέρα που ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος έγραψε στο ημερολόγιο του την επιθυμία του να ιδρυθεί το χαμόγελο του παιδιού. Ποια είναι η δράση του οργανισμού αυτά τα χρόνια της λειτουργίας του. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, 5η 9 Νοεμβρίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Σε μια πολύ σημαντική εκπαιδευτική ενημέρωση πρώτων βοηθειών συμμετείχε σήμερα το ΕΕΚ Ορεστιάδα σε συνεργασία με το ΕΝΕΓΙΛ Ορεστιάδα. Η ενημέρωση έγινε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα παιδιά σώζουν ζωές» με στόχο τη μετάδοση βασικών γνώσεων πάνω στις πρώτες βοήθειες, αλλά και σε θέματα πρόληψης, προαγωγής υγείας και χρήσης νέων τεχνολογιών που στόχο έχουν να προετοιμάσουν και να οργανώσουν κατάλληλα τη σχολική κοινότητα. Το ΕΕΚ Ορεστιάδα σε συνεργασία με το ΕΝΕΓΙΛ Ορεστιάδα συμμετέχει ενεργά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Kids Save Lives. Στα πλαίσια του προγράμματος «Τα παιδιά σώζουν ζωές», τα δύο σχολεία διοργάνωσαν μια εκπαιδευτική ενημέρωση με στόχο τη μετάδοση βασικών δεξιοτήτων, χειρισμοί αντιμετώπισης θύματος πνιγμονής από ξένο σώμα, θύματος πνιγμού, ανέστητου θύματος, θύματος χωρίς φυσιολογική αναπνοή, κλήση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, στη βελτίωση του επίπεδου άνεσης ενός θύματος και στην αποτροπή επιδείνωσης μιας κατάστασης μέχρι την άφιξη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, εστιάζει σε θέματα πρόληψης, αναγνώριση καρδιακού και εγκεφαλικού επεισοδίου, πρόληψη σοβαρού τραυματισμού, προαγωγής υγείας όπως αλλεργίες, χρήση νέων τεχνολογιών που στόχο έχουν να προετοιμάσουν και να οργανώσουν κατάλληλα τη σχολική κοινότητα. Φέτος το ΕΕΚ Ορεστιάδας υλοποιούμε προγράμματα με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων. Σκοπός μας είναι να ενημερωθούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί στο πώς μπορούμε να καλέσουμε πρώτες βοήθειες, τι πρέπει να κάνουμε όταν συμβεί κάποιο ατύχημα μέσα στο σπίτι, μέσα στο σχολείο, έξω στο δρόμο. Αυτή η δράση σημερινή αποτελεί το πρώτο κομμάτι από το πρόγραμμα που θα υλοποιήσουμε στο σχολείο μας και υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΝΕΓΙΛ Ορεστιάδας, όπου οι δύο νοσηλεύτριες των σχολείων, η κυρία Τασιούλα Χριστιάνα και η κυρία Χατζηρίζου Ευαγγελία, διοργάνωσαν αυτή την επιμόρφωση με τον οργανισμό «Τα παιδιά σώζουν ζωές». Το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και το παρακολουθούν ταυτόχρονα μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς και των δύο σχολείων. Γίνεται εξ αποστάσεως σε πρώτη φάση και θα ακολουθήσει και κάτι ακόμα για το οποίο θα σας ενημερώσουν οι συναδέλφοι σας. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας και για τους μαθητές μας και για μας να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση παρουσιαστεί και έρθουμε σε μια δύσκολη θέση. Είναι πολύ σημαντικό και είναι από τα βασικά πράγματα που πρέπει να μαθαίνουμε όλοι μας. Το πρόγραμμα αποτελείται από τη θεωρητική εκπαίδευση και από την πρακτική εκπαίδευση. Απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σήμερα μαζευτήκαμε μαζί με το ΕΝΕΓΙΛ της Ορεστιάδας για να παρακολουθήσουμε την θεωρητική εκπαίδευση και σε δεύτερη φάση θα γίνει και η πρακτική εκπαίδευση από εξειδικευμένους εκπαιδευτές του οργανισμού «Τα παιδιά σώζουν ζωές» σε συνεργασία με τις δύο σχολικές νοσηλεύτριες και των δύο σχολείων. Κάποια από τα πράγματα που μαθαίνουμε είναι πώς να κάνουμε κάρπα, πώς να βοηθήσουμε ένα άτομο όταν πνίγεται από ξένο σώμα, αντιμετώπιση μιας εξωτερικής αιμορραγίας, επιληπτικής κρίσης, λιποθυμίας και πάρα πολλά άλλα. Στόχος του προγράμματος, το Kids Save Lives κάνει ακριβώς αυτό που λέει στην κυριολεξία το όνομά του. Εκπαιδεύει παιδιά να σώζουν ζωές και είναι ιδιαίτερα αποδοτικό όταν μαθαίνουν βασικές δεξιότητες. Στόχος επίσης είναι παιδιά, μαθητές και εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή. Επίσης, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα αλληλεγγύης και η ενθάρρυνση της εφαρμογής γνώσεων που συμβάλλουν στην προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής. Κυρίως σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει, να ενημερώσει και να καταρτήσει τη σχολική κοινότητα σε θέματα πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας με ενδεικνυόμενο τρόπο. Δευτερευόντως, ενδυναμώνει τους μαθητές και τις μαθήτριες μέσα από την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί πολίτες. Είναι σημαντικό γιατί
να ξέρουμε εμείς τα παιδιά πώς ζώσουμε στις ζωές και πώς του δίνουμε το πρώτο να πάρουμε τηλέφωνο, το ΙΚΑΒ. Στο σχολείο μας με την κυρία Χριστιανά μάθαμε τις βασιλικές για τις πρώτες βοήθειες και να ξέρουμε εμείς τα παιδιά πώς θα κάνουμε πρακτική για τις πρώτες βοήθειες. Στο βίντεο που είδες τι έδειχνε? Πώς βοηθάει κάποιον. Όταν βρωμήθεις. Υποθυμίσει. Όταν παθαίνει γη. Όταν παθαίνει γη. Και επιληψία. Και όταν μπορεί να έπαθε και κρίση επιληψίας. Κρίση. Λυσία. Και τι άλλο μάθαμε? Και κάρπα. Για τα κάρπα. Έτσι, καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Ύστερα από δύο περίπου μήνες, λόγω των εκλογών, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν κυρίως τροποποιήσεις αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ορισμούς επιτροπών παραλαβής έργων και εγκρίσεις ανακεφαλαιωτικών εκθέσεων έργων. Επίσης, έγινε αναφορά στον πόλεμο που διεξάγεται στη λωρίδα της Γάζας, με τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων να τοποθετούνται επ' αυτού, καθώς τα θλιβερά γεγονότα που διδραματίζονται στην νοτιοανατολική Μεσόγειο είναι πολύ κοντά στη γεωγραφική μας περιοχή. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας κυριάρχησαν οι ευχές για καλή θητεία στη νέα Δημοτική Αρχή, τόσο από τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη, όσο και από τους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων. Επίσης, εκφράστηκε η ευχή για κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας. Να ευχηθώ το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο και εμείς θα συμμετέχουμε κανονικά, να φροντίσει για ό,τι καλύτερο για τους συνδημότες μας και τον τόπο μας. Να συγχαρούμε και εμείς τον κύριο Παπαδόπουλο για την επιτυχία του στις εκλογές του Οκτώβρη. Το έχουμε πει πολλές φορές, στις εκλογές έχουμε πολλούς ηττημένους, πολύ λίγους νικητές. Θα έχει 5 χρόνια η καινούργια Δημοτική Αρχή να αποδείξει ότι νικητής πρέπει να είναι ο Δήμος Ορεστιάδας. Από και φέρ, φυσικά δεν θα κάνουμε κάποιο δημοτικό έλεγχο, καθώς υπάρχει η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι είναι και ανούσιο να κάνουμε οποιαδήποτε κριτική. Το μόνο που θέλω να εκφράσω είναι την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης και όλα τα δεινά που τραβάει το τελευταίο μήνα. Έχουμε πει ότι είμαστε με τους Εβραίους στο Auschwitz, είμαστε με τους αδελφούς Κύπριους στην κατεχόμενη Κύπρο, είμαστε με τον Ουκρανικό λαό στην εισβολή της Ρωσίας και τώρα είμαστε με τον λαό της Παλαιστίνης. Είμαστε πάντα με τους λαούς, με τους ελεύθερους λαούς και από όποια θέση και αν είμαστε θα πρέπει να το εκφράζουμε αυτό. Προσωπικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους όσους έχουν λάβει μέρος στις δημοτικές εκλογές. Σε όλους πραγματικά συγχαρητήρια. Είτε εκλέχθηκαν είτε όχι. Σε αυτούς οι οποίοι έχουν εκλεγεί είτε αντιπολίτευση είτε η παράταξη η οποία είναι στην Δημοτική Αρχή, να ευχηθώ καλή επιτυχία, υγεία σε όλους, δύναμη και καλή υπομονή. Και πάντα πιστεύω ότι όλοι αυτοί θα υποστηρίξουν και θα επιτύχουν το καλύτερο για τον Δήμο Ορεστιάδας. Είναι γνωστό ότι και βάσει των αλλαγών που έχουν έρθει στην τοπική διοίκηση και τα επόμενα χρόνια θα είναι αρκετά δύσκολα για τους Δήμους και αρκετά δύσκολα για τους πολίτες, ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος. Φυσικά βοηθάει και αυτό όταν και εσύ και οποιαδήποτε δημοτική αρχή συμφωνεί με αυτές τις αλλαγές. Από εκεί και πέρα θέλουμε και εμείς να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στο Παλαιστινιακό λαό που εδώ και δεκαετίες, αλλά τώρα έχουν κορυφωθεί τα γεγονότα, ζει μια πραγματική γενοκτονία με εκατόμβες νεκρών, φυλακίσεις, ένα κράτος του Ισραήλ που παραβιάζει όλες τις αποφάσεις του ΟΗΕ και φυσικά επεκτείνει και την κατοχή και κρατάει τους Παλαιστίνους σε καθεστώς ανοιχτής φυλακής τόσα χρόνια. Θέλουμε εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση να καταδικάσουμε και τη στήριξη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων στα σχέδια αυτά του Ισραήλ. Και θεωρώ ότι και ως Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπε και ο Ηλίας,
αλλά συμμετέχουμε και σε δίκτυο πόλεων κατά του αντισημιτισμού. Έχουμε καταδικάσει τις γενοκτονίες και των ποντίων, έχουμε και μνημεία για την περιοχή. Οφείλουμε και ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως μεμονωμένοι πολίτες, να στηρίξουμε και να καταδικάσουμε όλη αυτή την γενοκτονία που συντελείται αυτές τις μέρες. Να αναφερθώ λίγο για το θέμα Ισραήλ-Παλαιστίνης. Όντως συμμετέχουμε και σε δίκτυο αντισημιτισμού και σε δίκτυο δήμων με δήμους αντίστοιχους από το Ισραήλ, τους 17 αυτούς δήμους, αλλά και αυτό είναι, πρέπει να γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν προλάβαμε λόγω του απαγορευτικού των συνεδριάσεων των εκλογών. Είμαστε ο πρώτος δήμος που προχωρήσαμε σε διαδικασία, είμαστε στο τελικό στάδιο για να είμαι ακριβής, αδελφοποίησης με Δήμο της Παλαιστίνης. Έχει γίνει μια αδελφοποίηση σε επίπεδο Ένωσης Δήμων της Παλαιστίνης με την ΚΕΔΕ. Μετά την επίσκεψή μας στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη και πάντα με την καθοδήγηση του προξένου εκεί, βρήκαμε τις ευκαιρίες, βρεθήκαμε κοντά σε Παλαιστινιακό Δήμο. Θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν επιτρέπεται, έχουμε θέσει ερώτημα αν θεωρείται αυτό ότι μπορεί να εξεταστεί στο υπάρχον Δημοτικό Συμβούλιο, αλλιώς θα είναι προτεραιότητα, πιστεύω, της νέας Δημοτικής Αρχής τον Ιανουάριο, να φέρουμε την τελική έγκριση για την αδελφοποίηση με την, ίσως την γνωρίζετε ως πόλη των Ποιμένων, των Βοσκών. Θα τα δούμε όμως αυτά. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε ένα μήνυμα ότι πέρα από τις διαφορές των λαών, με τους δημότες τόσο των Δήμων του Ισραήλ όσο και των Δήμων της Παλαιστίνης, έχουμε μόνο κοινά σημεία και μακάρι να τελειώσει αυτή η αιματοχυσία που γίνεται. Ο Δαρλαγιάννης Ιωάννης, τεταρτοετής προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, και η Νεφέλη Ελένη Μπαχαράκη, δευτεροετής φοιτήτρια του ίδιου τμήματος, είναι CEO founder της εταιρείας startup γεωργίας ακρίβειας που ονομάζεται Luminous. Η Luminous θα εκπροσωπήσει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στον τελικό του διαγωνισμού Hack the Business που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 25 Νοεμβρίου. Μια αξιόλογη προσπάθεια δύο φοιτητών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης που αποτυπώνεται σε ένα πρωτοποριακό project θα παρουσιαστεί από τους δημιουργούς του στην Αθήνα εκπροσωπώντας παράλληλα και το Πανεπιστήμιο όπου φοιτούν. Ουσιαστικά εμείς έχουμε μια εταιρεία startup με την οποία χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους. Ουσιαστικά χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη με την οποία μπορούν να βρουν τις ασθένειες των φυτών τους άμεσα, έγκαιρα, έγκυρα, με στοχευμένες λύσεις και ουσιαστικά με το μικρότερο περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο. Αυτή η εργασία σας προετοιμασία πόσο χρόνο σας πήρε? Έχουμε ξεκινήσει από πέρυσι το Μάρτι. Βασικά, ναι. Και ουσιαστικά έχουμε συμμετάσχει σε διάφορους διαγωνισμούς κτλ. Και τώρα είμαστε και στον διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας το Μάρτι που μας έρχεται. Είμαστε στη φάση που το φτιάχνουμε το development stage. Έχουμε ήδη κάνει συλλογή των δεδομένων, προχωράμε και στην υπόλοιπη συλλογή των δεδομένων. Και έχουμε επικοινωνήσει με άτομα που μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τον αλγόριθμο που φτιάχνουμε. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες στρατηγικές συνεργασίες με διάφορες εταιρείες όπως π.χ. το Κύκλοπα. Έχουμε μιλήσει με την Bayer, την εταιρεία τη φαρμακευτική με τα λοιπάσματα, όπως γνωρίζουμε όλοι, να είμαστε σε στενή επικοινωνία γιατί θέλουμε να μας επενδύσουν πάνω στην ιδέα. Και ουσιαστικά θα είμαστε τώρα στον διαγωνισμό στην Αθήνα 25 Νοεμβρίου, στο Hack the Business, ως εκπρόσωποι του Δημοκρατίου και της Ορεστιάδας και του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και της Σχολής Δασολογίας και Γεωπονίας της Ορεστιάδος. Και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο για να κερδίσουμε και να αναδειχθεί και η πόλη και το τμήμα. Όταν Γιάννη πέρασε στο Πανεπιστήμιο εδώ, σκεφτόσουν, μάλλον φανταζόσουν ότι μέσα από την έρευνα και τη δουλειά σου θα έφτανε στο σημείο αυτό και κατά πόσο εκτιμάς αυτό το οποίο διδάχθηκες εδώ στο Πανεπιστήμιο? Εκτιμώ φουλ σε μεγάλο βαθμό ότι έχουμε διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο γιατί είναι γνώμονας για τα project που ασχολούμαστε γενικότερα. Η αλήθεια είναι πως το μικρόβιο το είχα. Το μικρόβιο για τις επιχειρήσεις γενικότερα το είχα και από παλαιότερα. Απλώς δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία στο σχολείο να ασχοληθώ με κάποιο project. Τώρα στο Πανεπιστήμιο έχω επιδιώξει να ασχοληθώ με αυτά γιατί μου αρέσει η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα και εμένα και της Νεφέλης, της ομάδας μου. Ουσιαστικά μας αρέσει η τεχνολογία, η εφαρμογή της. Πιστεύουμε στην τεχνολογία. Πιστεύουμε ότι είναι ουσιαστικά
το μέλλον. Το μέλλον της χώρας μας, που είμαστε αρκετά πίσω βέβαια ως χώρα, αλλά θα καταφέρουμε σε λίγα χρόνια πιστεύω να ξεπεράσουμε αρκετές χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον. Υπάρχει θέληση, υπάρχει και από το Δημοκρίτιο υπάρχει θέληση με το πρόγραμμα του Think, που παρέχει σε εταιρείες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και να βγουν στην αγορά και να δικτυωθούν με διάφορους φορείς από τράπεζες, επενδυτικά funds κτλ. Μετά από αυτήν την δουλειά που κάνατε, την πολύ καλή, και στη φάση που βρίσκεστε τώρα, εσύ πώς αισθάνεσαι και τι ονειρεύεσαι? Βασικά είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Εννοείται ότι ανησυχώ για το πώς θα πάμε στο διαγωνισμό στην Αθήνα, αλλά κυριαρχεί η χαρά, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε ότι θα συμβεί. Η συνεργασία πώς ήταν? Η συνεργασία πήγε τέλεια. Δηλαδή, συνεννοούμαστε που λέει ο λόγος και με τα μάτια σιγά-σιγά. Είναι απίστευτο. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε σίγουρα. Και όχι μόνο της περιοχής, και γενικά μεγάλους και μικρούς παραγωγούς. Οι δύο φοιτητές συνεργάτες δημιουργοί του προγράμματος μίλησαν με τα καλύτερα λόγια του Πανεπιστήμιου που φοιτούν και δήλωσαν την ευγνωμοσύνη τους προς όλο το προσωπικό. Πιστεύουμε ότι είναι ένα αρκετά καλό πανεπιστήμιο και τμήμα. Συγκεκριμένα τις Ορεστιάδες τα τμήματα είναι, πιστεύω, top. Και πρέπει να δοθεί και περισσότερη έμφαση και φορείς και τα λοιπά να δουν ότι υπάρχει κινητικότητα και έρευνα στο Δημοκρίτιο και στην Ορεστιάδα. Μας παρέχουν πάρα πολλά όσον αφορά επιχειρηματικότητα, προγράμματα, επίπεδο σπουδών. Φανταστείτε, έχουμε και μεταπτυχιακό επίπεδο εμείς με το που τελειώσουμε, που άλλα τμήματα δεν έχουν πάρει ούτε καν πιστοποίηση. Μας παρέχει διάφορα. Οι καθηγητές είναι αξιόλογοι. Έχουμε καθηγητές που είναι στο top 2% του Stanford. Μιλάμε για καθηγητές με μεγάλη εμπειρία και κύρος. Και είναι και αρκετοί. Και ουσιαστικά έχουμε ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών όσον αφορά τα μαθήματα, το υλικό που παρέχεται και ευκαιρίες έτσι ώστε να σκεφτούμε και κριτικά και για νέα, να δούμε και την έρευνα και την κοινοτομία, να συνδεθούμε με επιχειρήσεις. Πρόσφατα έγινε το Business Days που ήρθαν διάφορες επιχειρήσεις και μας μιλήσανε και ψάχναν άτομα και για πρακτική και για αργότερα. Δηλαδή έχουμε και, πώς θα το πω, βοήθεια. Στην κοινωνία, στην εμβολία. Βοήθεια για να εργαστούμε, δηλαδή μας βρίσκουν και φορείς για εργασία. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε ένα πλήρες πακέτο σπουδών και παροχών. Νεφέλη, όσες πιο νέα φοιτήτρια, βλέπεις να είναι υποστηρικτικό το διοικητικό, το διδακτικό προσωπικό του? Ναι, είναι πάρα πολύ υποστηρικτικό, ειδικά τώρα, εντάξει, εγώ είμαι και πιο νέα εδώ πέρα μέσα, αλλά ναι, μας βοηθάνε πάρα πολύ και οι καθηγητές, δηλαδή ό,τι πρόβλημα έχουμε, ξέρω, μας έχουν πει πολύ. Έλα, πες μας, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει, να το λύσουμε σε ένα διοικητικό. Ναι. Υπάρχει αμεσότητα. Αυτό είναι το καλό με αυτά τα πανεπιστήμια εδώ στην Ορεστιάδη. Υπάρχει αμεσότητα καθηγητή-φοιτητή. Δηλαδή, σε βοηθάνε σε οτιδήποτε ανάγκη έχεις άμεσα και με τον σωστό τρόπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε άλλα πανεπιστήμια δεν υπάρχει αμεσότητα. Δηλαδή, είσαι απρόσωπος. Δηλαδή, δεν έχεις την επικοινωνία με τον καθηγητή να σε βοηθήσει στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις καθημερινά και σε υποστήριξη σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ πέρα είμαστε πάρα πολύ καλά και είμαστε ευγνώμονες που είμαστε σε αυτό το τμήμα, διότι μας έχει δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες σε πολλά πράγματα. Και σε ομάδες και σε events. Γνωρίζετε και για τυχοφό που μας βοηθάει για να κάνουμε το γλέντι της Ορεστιάδας γενικότερα. Ένα μεγάλο γλέντι, το οποίο έρχονται από όλη την Ορεστιάδα και από γύρω περιοχές. Γενικότερα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα και χαιρόμαστε που έχουμε περάσει εδώ πέρα. Από τη διεύθυνση της ΔΟΗ Ορεστιάδας γνωστοποιείται ότι αύριο, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, η ΔΟΗ από τις 9 το πρωί και μετά θα λειτουργήσει με το ελάχιστο προσωπικό που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της λόγω της διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΟΗ στο νομό Εύρου. Σήμερα συμπληρώνονται 28 χρόνια από την ημέρα που ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος έγραψε στο ημερολόγιο του την επιθυμία του να ιδρυθεί το χαμόγελο του παιδιού. Σαν σήμερα, 9 Νοεμβρίου 1995, ένας 10χρονος μικρός έγινε ο ιδρυτής του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από τη σελίδα που έγραψε στο ημερολόγιο του και εξέφρασε την επιθυμία του να ιδρυθεί ένας σύλλογος για να χαμογελούν όλα τα παιδιά. Σήμερα συμπληρώνονται 28 χρόνια από την ημέρα που ο 10χρονος Ανδρέας Γιαννόπουλος έγραψε στο ημερολόγιο του την επιθυμία του να ιδρυθεί το Χαμόγελο του Παιδιού. 9 Νοεμβρίου 1995, ένας 10χρονος μικρός έγινε ο ιδρυτής του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσα από τη σελίδα που έγραψε στο ημερολόγιο του και εξέφρασε την επιθυμία να ιδρυθεί ένας σύλλογος για να χαμογελούν όλα τα παιδιά. Το όνειρο ενός μικρού παιδιού έγινε πραγματικότητα και σήμερα το Χαμόγελο, πιστός στην επιθυμία του ιδρυτή του, συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη σε κάθε σημείο της χώρας μας, κάθε στιγμή με σεβασμό και αξιοπρέπεια.
παιδιά που κακοποιούνται, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, παιδιά που κινδυνεύουν χάρη στον Ανδρέα και το χαμόγελο του παιδιού που αυτός δημιούργησε και η ελληνική κοινωνία αγκάλιασε και υποστήριξε, έχουν βρει λύση. Προστασία, φροντίδα, μα πάνω απ' όλα ένα πλατή χαμόγελο όπως ο Ανδρέας ζήτησε. 28 χρόνια μετά, ο Ανδρέας και η επιθυμία του παραμένουν απαράβατος κανόνας δράσης για το χαμόγελο του παιδιού και όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Πίσω από κάθε παιδί που στηρίζουν οι άνθρωποι του χαμόγελου, υπάρχει πάντα ο Ανδρέας, τα λόγια και η επιθυμία του, και αυτό είναι η δύναμη να μην τα παρατήσουν ποτέ. Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ. Πίσω από ό,τι κάνουμε. Υπάρχουν τα λόγια ενός μικρού παιδιού. Κάθε μέρα μας εμπνέουν και μας δίνουν δύναμη να βρισκόμαστε με φροντίδα και αξιοπρέπεια δίπλα σε κάθε παιδί και οικογένεια που μας έχει ανάγκη. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα. Από σήμερα ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Youth Pass που αφορούν στην ενίσχυση των 150 ευρώ. Μόνο οι νέοι που έκλεισαν τα 18 ή τα 19 τους χρόνια μέσα στο 2022 μπορούν να υποβάλουν από σήμερα αιτήσεις για το Youth Pass. Η προθεσμία λήγει στις 5 Δεκεμβρίου και οι πληρωμές αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του ερχόμενου μήνα. Πρεμιέρα σήμερα για το Youth Pass με 200.000 νέους να έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα 150 ευρώ με μία απλή αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Δικαίωμα για την ενίσχυση έχουν όσοι συμπλήρωσαν τα 18 ή τα 19 τους έτη μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου του 2022. Το Youth Pass έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα τη λαμβάνουν όσοι κλείνουν τα 18 τους χρόνια για 2 έτη, δηλαδή θα παίρνουν συνολικά από το κράτος το ποσό των 300 ευρώ. Φέτος είναι η πρώτη φορά που θα έχουν το δικαίωμα οι νέοι να διεκδικήσουν αυτή την ενίσχυση, όμως θα χρειαστεί να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις. Δικαιούχοι της ενίσχυσης των 150 ευρώ είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18 ή 19 έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτησή τους και υποβάλλουν την αίτηση στην πλατφόρμα. Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Επομένως, ένας νέος 18 ετών που υποβάλλει φέτος αίτηση για το Youth Pass θα λάβει φέτος 150 ευρώ και το 2024 επιπλέον 150 ευρώ χωρίς να κάνει νέα αίτηση. Ωστόσο, αν και τον οποιοδήποτε λόγο ένας νέος δεν υποβάλλει την αίτηση όταν είναι 18 ετών, μπορεί να το πράξει όταν γίνει 19 ετών, λαμβάνοντας βέβαια την ενίσχυση μόνο για το δεύτερο έτος και όχι αναδρομικά. Οι νέοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των ΚΕΠ έως και την 3η 5 Δεκεμβρίου. Από το 2024 και μετά, η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μία φορά ετησίως μέχρι και την 31η Μαΐου κάθε έτους. Η περιήγηση στο Δήμο Ρεστιάδας θα μας οδηγεί στην τοπική κοινότητα Καναδά. Ο Καναδάς είναι ένα κατεξοχήν προσφυγοχώριο του Τριγώνου. Γαγαβούρδες από τα χωριά της Χάφσας, Νίκης, Ελευθοχωρίου, Νιώβης και Δίδυμων ήρθαν και εγκαταστάθηκαν και συνυπήρξαν με πρόσφυγες Βόρειο Θρακιώτες που ήρθαν από το Ορτάκιο, η Βαΐλογραντ, το Ελληνοχώρι, το Δημητρίκιο που βρισκόταν απέναντι από τα δίκαια. Μάλλον η μετονομασία του χωριού Υψηλή σε Καναδά είναι άσχετη. Η μόνη σχέση που μπορεί να έχει με την βορειοαμερικανική χώρα, όπως λένε και οι ίδιοι κάτοικοι, είναι ότι πρόκειται για έναν απέραντο σιδοβολώνα. Κυνηγούσα λαχταρούσα
λαχταρούσα, μα του πιάσω δεν μπορούσα. Κι λίγο λαχταρούσα, μα του πιάσω δεν μπορούσα. Περνώρι μου βεργά, ήρθε το πολύ κοντά μου. Περνώρι γνάση μου βεργά, ήρθε το πολύ κοντά μου. Ζελμαρία, μυρτή του πολύ κοντά μου.